θεωρώ απαράδεκτο και βάρβαρη αυτή την απόφαση. Και δεν θα περάσει. Διότι οι συνταξιούχοι πόσο θα ζήσουν. Δεν μπορούν να αντέξουν να δουλεύουν μέχρι τα 67 τους χρόνια. Και θα το πολεμήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό έχουν πάρει όλες οι ομοσπονδίες, οι συνταξιουχικές απόφαση για να τις 14 του μηνός, 12, να πάμε παγκρίτια συγκέντρωση στα Χανιά. Η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή και αντεργατική κυβερνητική πολιτική, κυρία Δουλιεράκη, πρέπει να ανατραπεί. Στις 14 του Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι με τις συγκεντρώσεις τους σε όλη τη χώρα θα στείλουν το δικό τους αγωνιστικό πρόστιμο στην κυβέρνηση. Θα βρεθούμε και πάλι στον δρόμο του αγώνα απαιτώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Είναι, είναι. Είναι τα χαράτσια. Όχι στα νέα χαράτσια της συντάξης. Ναι. Να πάρθουν άμεσα μέτρα για την υγεία πρόσληψης ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Να αποδοθούν τώρα η 13η και η 14η σύνταξη και όλα τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο συνταξιούχος που καταθέτει για σύνταξη πρέπει να την παίρνει σε ένα μήνα και όχι να περιμένει 3 με 4 χρόνια. Πώς θα ζήσει αυτός? Καλούμε λοιπόν τους συνταξιούχους να στηρίξουν μαζικά τη συμμετοχή στην παγκρίτια αγωνιστική κινητοποίηση της 14 του Δεκέμβρη για να ανατραπούν όλων των κυβερνητικών πολιτικών που έκαναν τη ζωή μας αφόρητη, ανασφαλής και πάρτοχη. Σειώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας να φορούν μάσκα και να είναι εμβολιασμένους. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:30 από το άγαλμα του Βενιζέλου και η μεταφορά θα είναι δωρεά. Καλούμε λοιπόν όλους τους συνταξιούχους να δώσουν συμμετοχή. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά από τις 10 μέχρι τις 12. Όποιοι μπορούν να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή.